Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ σε ένα ακόμα hangout για το protagon.gr και την εκλογική πλατφόρμα που έχουμε ανεβάσει στο YouTube. Και σήμερα πραγματικά θα ήθελα να την πάρω τη συζήτηση λίγο από τα προεκλογικά, τα στιγνά, τα μίσερα, τα κομματικά και να πάω να την επενδύσω με λίγο φως, είτε με λίγη μελωδία. Έχω λοιπόν τρεις υποψηφίους. Θα αρχίσω πρώτα από την κυρία, η κυρία Πόπη Διαμαντάκου, η οποία είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Θανάση Χειμωνά, ο οποίος είναι συγγραφέας και είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ της Α Περιφέρειας της Αθήνας, και τον κύριο Στέλιο Λινιάδη, ο οποίος είναι υποψήφιος Α Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Πόπη, θα ήθελα να ξεκινήσω από σένα για τα σημειολογικά αυτών των εκλογών και θα ήθελα να μου πεις, έχουμε φτάσει όντως στο τέλος της τηλεόρασης ως προεκλογικό εργαλείο, μήπως πια περισσότερο όλη αυτή η εκστρατεία και η επικοινωνία γίνεται παλού από social media, Facebook, τα γνωστά? Καταρχήν να τους χαιρετήσω όλους. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι φτάνουμε στο οριστικό τέλος κάποιου πράγματος. Πιστεύω στη συνεχή αναδιαμόρφωση, συγκρότηση σε κανόνες καινούριους που έρχονται με τα καινούρια μέσα. Δεν πιστεύω ότι τελειώνει η τηλεόραση. Ενδεχομένως τελειώνει ένα είδος τηλεόρασης, τελειώνει ένα είδος τηλεοπτικού λόγου, το οποίο και εμένα με έβρισκε αντίθετη 26 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Τα social media βεβαίως θα αναδιαμορφώσουν τους κανόνες και αυτό να το περιμένουμε, ήδη γίνεται. Και είναι το θετικό κομμάτι της υπόθεσης. Κανένα μέσο δεν ακυρώνει το προηγούμενο. Η τηλεόραση είναι χρήσιμη, είναι ένας τρόπος όχι ακριβώς επικοινωνίας, αλλά είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας, είναι ένα μέσο ενημέρωσης χαλαρής, όχι διαδραστικής όπως τα social media, που έχει το ρόλο της, έχει το λόγο ύπαρξης, όχι όπως μάθαμε στην Ελλάδα, η τηλεόραση να διαμορφώνει το σύνολο σχεδόν του πολιτισμού, να παράγει παραπολιτικό λόγο, γιατί αυτό κάναμε στην Ελλάδα. Είχαμε στην ουσία μια τηλεόραση που παρήγε παραπολιτικό λόγο και όχι πολιτική. Ενδεχομένως στη συνέχεια της κουβέντας να μου δοθεί ευκαιρία να το εξηγήσω. Αλλά ήταν μια διαστροφή της τηλεόρασης. Θα πάρει τηλεόραση τη θέση της, στο χώρο που της ταιριάζει, και τα social media τη δική τους, σιγά σιγά, γιατί τώρα και εκεί ζούμε τη μεγάλη κάψα, τη μεγάλη έτσι λαχτά καινούριο μέσο, και αυτό θα αναδιαμορφωθεί. Θανάση Χειμωνά, εσύ κατά κύριο λόγο έχεις αναπτύξει όλη την προεκλογική καμπάνια από το Facebook, είσαι πάρα πολύ δραστήριος εκεί. Θα ήθελα να μου πεις, για να μιλήσουμε και με όρους τεχνολογίας, τι feedback έχεις από αυτό? Δηλαδή πιστεύεις ότι η διείσδυση είναι αποτελεσματικό αρκετά, είναι πιστικό προς τον κόσμο? Δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό. Δεν ξέρω πόσα άτομα βλέπουν τη σελίδα μου στο Facebook. Ξέρω πόσα είναι τα μέλη, αλλά έχω καταλάβει ότι βλέπω πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτό το έκανα καταρχήν για λόγους ανάγκης, γιατί δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ανοίξω γραφεία. Θεωρώ ότι δεν είναι και εποχές να κάνεις κάτι τέτοιο. Και το έκανα επειδή μου αρέσει. Είμαι στο Facebook αρκετά χρόνια. Είμαι πολύ δραστήριος. Θεωρώ ότι έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτό. Έχω κάνει πολλούς φίλους. Έχω κάνει και κάποιους εχθρούς, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Επίσης, στο Facebook σου δίνει την ελευθερία να μιλήσεις άμεσα και να πεις ακριβώς αυτό που θες. Το οποίο ακόμα και όταν αρθρογραφείς, ακόμα και όταν θα δώσεις κάποια συνέντευξη, δεν μπορείς να το κάνεις. Τώρα, το κατά πόσο είναι αποδοτικό αυτό, θα το ξέρω τα ξημερώματα της 7ης του Μάη. Στέλιο Λινιάδη, αυτό που έχω παρατηρήσει όταν στα τελευταία μεγάλα συλλαλητήρια που έγιναν πριν ψηφιστεί το μνημόνιο, αυτό που ακούγαμε στα ραδιόφωνα ήταν αυτή η ιστορία με αυτή την κατακαημένη την Άννα, που στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Ένα δηλαδή τραγούδι που έρχεται από άλλη εποχή, που βέβαια μπορεί να διεκδικήσει διαχρονικότητα, αλλά μεταξύ μας, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μιλήσει πια στον κόσμο. Έχουμε πια ένα έλλειμμα, γιατί δεν γράφονται πια πολιτικά τραγούδια, γιατί πια δεν έχουμε εκείνη την έξαρση την πολιτική στον πολιτισμό, όπως την είχαμε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, αφού και τώρα οι συνθήκες είναι το ίδιο κρίσιμες και έντονες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι μπορεί να γίνει? Τι λες ότι θα γίνει? Το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα δεν έπαψε να υπάρχει, αλλά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί πιο περιθωριακά. Είναι οι πιτσιρικάδες που παίζουν στις πάρα πολλές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μπάντες σε όλη την Ελλάδα.
είτε με τη μορφή του rock, είτε με τη μορφή του rap, όπου ο λόγος είναι καθαρά πολιτικός και πολλές φορές πολύ αιχμηρός και πολύ επιθετικός. Και επίσης υπάρχουν σκόρπια τραγούδια πολιτικά. Δεν υπάρχει ένα ρεύμα. Πρέπει να δούμε τι ρόλο έπαιξαν οι διανοούμενοι στην περίοδο της ευημερίας, της πραγματικής και της εικονικής που προηγήθηκε. Πόπη Διαμαντάκου, εσύ τι πιστεύεις, έχουμε πια σύγχρονη πολιτική έκφραση και επικοινωνία? Δηλαδή να σου πω κάτι. Βλέπω κάποια από τα προεκλογικά σποτ των κομμάτων και μου θυμίζουν παλιό ελληνικό πορνό, τέτοια αισθητική έχει. Η αλήθεια είναι ότι η αισθητική δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε, παρόλο που τα μέσα είναι πολύ σύγχρονα για να έχουμε εξαιρετικής ποιότητας διαφημιστικά σποτ. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε στην εποχή της ωριμότητας. Αυτό θεωρώ ότι είναι και ο λόγος που κατά κάποιο τρόπο απεμπολίσαμε την πολιτική σκέψη σαν κάτι που δεν τέριαζε με το καινούριο lifestyle, το φαντακτερό, το τηλεοπτικό, τον άλλο κόσμο, τον καινούριο, που πέσαμε με τα μούτρα, πλονζόν κάναμε στο lifestyle. Δεν τέριαζε. Με κάποιο τρόπο επικράτησε και εκείνη η αντίληψη ότι το πολύ πολιτικό ήταν ανελεύθερο, ήταν αρτηριοσκληρωτικό, ήταν με όλα αυτά που του στολίστηκε. Είχε ξεκινήσει η απαξίωση της πολιτικής πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Ανάση Χειμωνά, τι μπορεί να ελπίζει ένας λαός που κατά βάση δεν διαβάζει? Δεν ξέρω ο λαός τι μπορεί να ελπίζει. Εμείς συγγραφείς δεν έχουμε να ελπίζουμε σε πολλά πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει πάρα πολλά χρόνια και ίσως και η είσοδος της τηλεόρασης στο παιχνίδι να έπαιξε ακόμα μεγαλύτερο ρόλο. Νομίζω ότι η λογοτεχνία δεν μπαίνει με σωστό τρόπο από την αρχή, από τα σχολεία. Κάπου διδάσκεται με ένα στυλ του δάσκαλου που κουνάει το δάχτυλο, που λέει αυτό είναι καλό, αυτό το διαβάστε, πρέπει να έχετε αυτή την άποψη. Κάτι που έχω πει πολλές φορές, όσο και αν δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι σύγχρονος Έλληνας συγγραφέας, είναι ότι πρέπει να μπει στην... τα σχολεία να μπουν τα βιβλία των ανθρώπων που γράφουν σήμερα, των συγγραφέων του σήμερα, του 21ου αιώνα. Θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ. Θεωρώ ότι έτσι τα παιδιά θα βρουν έναν άνθρωπο που ζει στην εποχή τους, που έχει τις ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες σκέψεις και θα δουν τη λογοτεχνία με ένα άλλο μάτι γενικότερα. Δεν θα τη δουν ως ένα μάθημα, αλλά ως μια μεγάλη ευχαρίστηση που αυτό είναι. Τέλειο Λινιάδη, πιστεύεις ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που μας οδήγησαν εδώ, μία από τις βασικές αιτίες μάλλον που μας έφεραν εδώ, είναι και ο πολιτισμός, δηλαδή η πολιτιστική παιδεία και η νοοτροπία που έχουμε ως λαός. Συμφωνείς με αυτό? Εμείς φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί σταδιακά απορριθμίστηκε και αποδομήθηκε η κουλτούρα του τόπου αυτού. Είχαμε μια πολύ ισχυρή λαϊκή κουλτούρα, είτε αυτή προερχόταν από τον αγροτικό κόσμο, είτε μέσα από το αστικό περιβάλλον. Είχε αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα, στη μουσική, στη ζωγραφική, στην γλυπτική, στην κάθε μορφής τέχνης. Μην ξεχνάμε στις δεκαετίες του 50 και του 60, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμα ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό, πως σπουδαίοι διανοούμενοι, οι οποίοι δεν προέρχονταν από έναν πολιτικό χώρο, μπορεί αριστερά να είχε την πρωτοβουλία, αλλά ο Χατζηδάκης δεν ήταν αριστερός με τους κώδικες που χρησιμοποιούμε, αλλά ο Χατζηδάκης μαζί με τον Τσαρούχη και τον Ελίτη και τον Θεοδωράκη και τον Λιβαδίτη και τον Λεοντή και ένα σωρό άλλους ανθρώπους προσπαθούσαν να φτιάξουν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα να είναι πολύ υψηλού επίπεδου και λαϊκή ταυτόχρονα. Μετά ήρθε η Χούντα, μετά ήρθε η ψευτοευημερία, το lifestyle, τα εισαγωγής, ήρθανε τα mall, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να παρετούνται από την ιδέα να δημιουργούν οι ίδιοι και έγιναν απλοί καταναλωτές. Να έρχεται ένα προϊόν έτοιμο που έχει παραχθεί στα κέντρα παραγωγής προϊόντων μαζικού πολιτισμού και να το καταναλώνουν. Αυτό το πράγμα δεν άφησε κανέναν ανεπηρέαστο, ούτε εμάς τους ίδιους. Και έτσι σταδιακά είδαμε ότι η κοινωνία δεν αντιδρούσε, για παράδειγμα, στην μετατροπή των παλιών σχολείων που ήταν μέγαρα, γιατί οι άνθρωποι έδιναν αυτή την αξία στην εκπαίδευση και έγιναν τα σχολεία σαν φυλακές αναμορφωτήρια ανηλίκων. Αν συγκρίνουμε το 8ο γυμνάσιο στην Κολιάτσου που τελείωσα εγώ, που είναι ένα μεγαλοπρεπές κτίριο με μία αυλή 10 στρεμμάτων, με τα σχολεία της Γκράβας που είναι σαν φυλακές με κάγκελα τσιμενταρισμένα, βλέπει κανείς την διαφορά στις αντιλήψεις. Πώς δηλαδή μία αντίληψη για τον πολιτισμό διαδέχεται την άλλη. Το ίδιο πράγμα έγινε σε όλα τα επίπεδα. Λένε ότι οι ξένοι υποβάθμισαν τις συνοικίες. Μα οι συνοικίες είχαν αρχίσει να υποβαθμίζονται πολύ πριν.
Μεγαλώνοντας εγώ στην πλατεία Αμερικής, σε ακτίνα 300 μέτρων, και η Πόπη και ο Θανάσης τα ξέρουν πολύ καλά, είχαμε 25 κινηματοθέατρα. Σήμερα υπάρχει ένα με το Ζόρι. Τι έγιναν, στη θέση τους έγιναν γκαράζ και σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Πόπη, ναι. Ήθελα να προσθέσω κάτι που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το πληρώνουμε. Είναι ότι όλα αυτά που επισήμανε ο Στέλιος είχαν και κάτι ακόμα χειρότερο επιπλέον, την υποταγή μας στο reality. Το reality έφερε τα μικρά μέτρα, τα στενά όρια, στένεψε τους ορίζοντες. Συνηθίσαμε να καθόμαστε στους καναπέδες και να χαζεύουμε τις προσωπικές ζωές. Δεν θα μιλήσω εγώ μόνο για τα στενά τηλεοπτικά reality. Θα μιλήσω για το reality σαν τρόπος δημόσιου λόγου. Μετακινήθηκε η δημόσια σφαίρα από το δημόσιο, όπου εκεί υπήρχαν κάποιοι κανόνες και κανόνες αυστηροί και υπήρχαν τα μεγάλα μεγέθη. Μετακινήθηκε στο μικρό ιδιωτικό χώρο. Τα μικρά πάθη, τα καθημερινά πάθη άρχισαν να γίνονται θέαμα. Άρχισαν να επιβεβαιώνονται, άρχισαν να κυριαρχούν, γιατί είχαν πλάκα και ήταν πολύ διασκεδαστικά. Η επιλογή του reality, όπως άλλωσε τη δημόσια σφαίρα, ήταν πολιτική επιλογή. Δεν ξέρω με πόση συνείδηση έγινε από τη χώρα μας. Δεν έγινε με συνείδηση. Ήταν μόδα στο εξωτερικό, ήταν μια εύκολη και φτηνή τηλεόραση. Είχαν πολύ πλάκα οι πολιτικοί να μιλάνε για τα ιδιωτικά τους, αντί να μιλάνε για τα μεγάλα και τα σπουδαία που είναι βαρετά. Αλλά μην ξεχνάμε, ένα πολιτικό reality έριξε τον Κλίντον και δεν είναι το θέμα μόνο με την προσωπική του ανάρμοστη σχέση. Υπήρχε μια ολόκληρη πολιτική που αφορούσε τον Κλίντον και ακυρώθηκε μετά την πτώση του. Και την πληρώνουν οι Αμερικανοί και την πλήρωσαν και όλες οι αγορές. Το ίδιο έγινε και στη χώρα μας με το reality, μίκριναν τα μέτρα. Χάθηκε η αναζήτηση του πιο υψηλού, του πιο μεγάλου, του πιο σπουδαίου, του απόλυτου. Ίσως επειδή και ο κόσμος δεν διαβάζει, αυτό σήμανε και μια απομάκρυση από τη λογοτεχνία, σήμανε και μια απομάκρυση από το τραγούδι, σήμανε μια απομάκρυση από πάρα πολλά πράγματα. Τελικά οποιοδήποτε μπορούσε να βγει στην τηλεόραση, να γίνει φίρμα, την άλλη μέρα να σβήσει, να βγει ένας παρόμοιος, κοντίνα με τους ορίζοντες και τα μέτρα μας. Εγώ θεωρώ υπεύθυνο το reality πάρα πολύ. Θανάση Χειμωνά, είναι κοινωνίες που αλλάζουν από μόνες τους ή θα μπορούσε ο πολιτισμός να χαραχθεί ως μια κεντρική επιλογή? Νομίζω ο πολιτισμός είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο σημαντικό από αυτό που αναλύουμε τώρα. Για παράδειγμα, εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι έβλεπα reality, φανατικά ψήφιζα κιόλας σε reality. Αυτό δεν με εμπόδισε όμως να γράφω, εκείνος συγγραφές δεν με εμπόδισε να διαβάζω. Ο πολιτισμός είναι κάτι που πρέπει να ενταχθεί στη ζωή σου από το περιβάλλον σου, από εκεί που ζεις. Και αυτό δεν σημαίνει να σε παίρνουν και σου διαβάζουν, να σε πηγαίνουν με το Ζόρι, παιδάκι, στις τραγωδίες και όλα αυτά. Σημαίνει να σε αφήσουν να τον επιλέξεις εσύ. Είναι ένας άλλος κόσμος και είναι μια πολύ γενικότερη έννοια από αυτό που το οποίο συζητάμε ως εδώ. Θεωρώ πολύ σημαντική την παιδεία, το ρόλο της παιδείας σε αυτό το θέμα, όπως ανέφερα και πριν. Παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη δίνεται στα παιδιά, που δίνεται με μια μορφή αγκαρίας, κάθε μορφή τέχνης. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πιέζεις ένα παιδί, έναν οποιονδήποτε, με το Ζόρι να κάνει κάτι, δεν θα καταλήξει εκεί. Εγώ προέρχομαι από μια λογοτεχνική οικογένεια, αλλά οι γονείς μου ποτέ δεν με πίεσαν να διαβάσω ένα βιβλίο ή να πάω σε μια έκθεση. Όταν είχα τηλεόραση από μικρό, θεωρώ ότι τηλεόραση δεν είναι κάτι κακό. Όταν συναντώ κάποιους ανθρώπους στον δρόμο και μου λένε, στον δρόμο, στον φίλους μου και μου λένε, ξέρεις, εγώ δεν έχω τηλεόραση, και στο λένε με ένα ύφος λες και έχουν ανακαλύψει την Αμερική. Δεν μου κάνει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι καλό. Είχα τηλεόραση από πολύ μικρός, αυτό δεν με εμπόδισε να έχω ένα δικό παράθυρο στον κόσμο, ένα παράθυρο στον πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε από ένα λεπτό στον καθένα για τα κομματικά σας. Στέλιο Λινιάδη, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθηνών. Θέλω τη γνώμη σου για όλα αυτά που ακούγονται με τη συγκυβέρνηση, με τον Καμένο, με πρωθυπουργό την Παπαρίγα, τον Καμένο ή όποιον άλλον. Πώς σου φαίνεται αυτή η συνομιλία, έστω και μεσοτρίτων, του Αλέξη Τσίπρα με τον Πάνο Καμένο? Μην τις δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που έχει, αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας ακολουθεί μια γραμμή που με βρίσκει σύμφωνο, δηλαδή μια γραμμή ειλικρίνειας.
να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Να λέμε τώρα ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, να σε ρωτούν τι θα κάνετε, αν βγείτε για παράδειγμα δεύτερο κόμμα και εσύ να λες άσε και θα δούμε, είναι μια υπεκφυγή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή εγώ αισθάνομαι τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως ότι είμαστε σε μια φάση όπου εισβάλλουν τα τάγκς από τα σύνορα στη χώρα. Η χώρα δηλαδή οδηγείται σε μια ολοκληρωτική κατοχή. Χρειάζεται μια συσπήρωση όλων των δυνάμεων. Όσοι είναι εναντίον της εισβολής των τάγκς, πρέπει με αυτούς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν, γιατί μπορεί να είσαι και εναντίον των τάγκς, αλλά και να προάγεις και μια άλλη βαρβαρότητα. Με την προϋπόθεση ότι δεν το κάνεις αυτό, πρέπει όλες οι δυνάμεις αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να βρούνε τουλάχιστον ένα λεπτό κανάλι επικοινωνίας για να συσπηρωθούν να εμποδίσουν την εισβολή των τάγκς. Με αυτή την έννοια, εγώ που έχω πάρα πολλές διαφορές με την ηγεσία του ΚΚΕ, όπως έχω και με τον Καμένο ακόμη μεγαλύτερες, νομίζω ότι μετά τις εκλογές, με καλά αποτελέσματα, μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε και να καθορίσουμε μια κοινή στάση απέναντι στον κοινό εχθρό. Η χώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο. Δεν χάνουμε μόνο τα δικαιώματα, δεν χάνουμε μόνο τους μισθούς. Χάνουμε την ψυχή μας, δηλαδή αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η λαιλασία των ψυχών. Εδώ χρειάζεται μια πανεθνική συσπήρωση. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς αλλιώς θα γίνει. Εάν αισθανόμουν ότι είμαι στην παραμονή της Οκτωβριανής Επανάστασης και έχουμε τον Λένιν επικεφαλής και θα κάνουμε αύριο, θα πάρουμε την εξουσία, θα το έθετα διαφορετικά. Απέχουμε από αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ενωθούμε απέναντι στον ορατό άμεσο κίνδυνο που βρίσκεται ήδη, ας πούμε, σε εξέλιξη. Μάλιστα. Πόπη Διαμαντάκου, καμιά φορά σκέφτομαι ότι η Δημάρ είναι για τον Πασόκο ό,τι το ηλεκτρονικό τσιγάρο για τον καπνιστή. Και θα ήθελα να μου πεις, ως υποψήφια του επικρατείας, προς ποια πλευρά βλέπεις τη Δημάρ να πηγαίνει μετά τις εκλογές, για να το πω χονδρικά, προς το μνημονιακό ή προς το αντιμνημονιακό μέτωπο. Η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ότι βεβαίως οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο τόπος θα πρέπει να εκπληρωθούν. Όμως, το μνημόνιο δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι ένας χαλίβδινος, δεν είναι 10 εντολές σκαλισμένες στη βέτρα. Είναι ένα τεχνοκρατικό, μια τεχνοκρατική αντίληψη, ας πούμε, για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η ελληνική οικονομία. Εκεί υπάρχουν όμως πάρα πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης, υπάρχουν πολλά περιθώρια για τη συνταγή της εφαρμογής και ότι σε αυτή την εφαρμογή του μνημονίου, βεβαίως, οι κοινωνικά, οικονομικά αδύναμοι πρέπει να προστατευτούν και να γίνει μια άλλου είδους συνταγή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφής η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς. Δεν ξέρω τι λένε ότι είναι σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι μία δύναμη η οποία και ελπίζει να γίνει ισχυρή δύναμη στη Βουλή για να υπάρχει ισχυρό χαρτί διαπραγμάτευσης. Πάντα με γνώμονα, με όραμα, την παραμονή μας στο ευρώ και τη σχέση μας με τον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί η Ελλάδα μόνη της, αυτή τη στιγμή, μόνο Βόρεια Κορέα μπορεί να γίνει και σε πολύ χειρότερη μορφή βέβαια, με δεδομένη τη θέση της στη γεωγραφική, την ευκολία να μπαίνει κόσμος στα σύνορά της, κουλουπού, 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 να μην το αναλύσουμε. Λοιπόν, δεν είναι εποχές τώρα για απομονωτισμούς. Είναι εποχές για να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες και την κρίση κατά πρόσωπο. Θανάση Χειμωνόταν, συνομιλείς με δυνάμει ψηφοφόρου σου. Γιατί τους λες ότι πρέπει να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Δεν συναντώ ακριβώς ψηφοφόρους, δεν έχω μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω τα λάθη του ΠΑΣΟΚ, το ψήφιζα γνωρίζοντας και ελπίζοντας τα θετικά του. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, η τελευταία κυβέρνηση, έκανε λάθη στο ξεκίνημά της, απέφυγε να συγκρουστεί. Μπορούσε να κάνει κάποια πράγματα, δεν τα έκανε, γι' αυτό φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θεωρώ όμως ότι από ένα σημείο και πέρα επέλεξε ένα συγκεκριμένο δρόμο, τον οποίο μια συγκεκριμένη συνταγή την οποία την τήρησα με συνέπεια. Παρότι δέχτηκε πολύ μεγάλη επίθεση και παρότι ήταν πολύ δύσκολη αποστολή της. Προφανώς κάποιος που θεωρεί ότι αυτή η συνταγή είναι λανθασμένη δεν θα το ψηφίσει, δεν του ζητάω κιόλας, είναι σεβαστή η γνώμη του. Από εκεί και πέρα όμως, αν πιστεύει ότι αυτή η συνταγή, αν πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, αν πιστεύει ότι κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια μπορούν να γίνουν με αποτέλεσμα να βγούμε από την κρίση, όχι σε το 2020, εγώ θεωρώ ότι θα βγούμε από την κρίση τη μέρα που το ποσό της ανεργίας θα πέσει και μισή μονάδα ή τη μέρα που
δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα για περικοπές συντάξεων και μισθών, λεγόμενα οριζόντια, οι λεγόμενες οριζόντιες περικοπές. Τέλος πάντων, πολύ απλά τη μέρα που μεταρρυθμίσεις αρχίσουν να λειτουργούν και να αποδίδουν. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, θέλω να δει ποια ήταν η στάση του ΠΑΣΟΚ σε όλο αυτό το διάστημα, να μελετήσει τη στάση των άλλων κομμάτων, που κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν μια έτσι μια γιουπέση, πρόχειρα μπορώ να σκεφτώ τη Νέα Δημοκρατία, που ο κ. Σαμαράς κουνούσε την σημαία του αντιμνημονιακού αγώνα, έκανε το ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3, ζάπιο reloaded, δεν ξέρω, next generation, δεν ξέρω πόσα έκανε τελικά. Και όταν ήρθε στην κυβέρνηση, κατάλαβε ότι το μνημόνιο ήταν κάτι υπέροχο, διέγραψε όποιον δεν το ψήφισε και του αποκάλυψε και τζάμπα μάγκες. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στους τρεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια! Yeah.